Με ποιον θα προτιμούσες να κλειστείς λοιπόν για μία ώρα μέσα σαν σερ? Ναι. Με τον Γιώργο Αγγελόπουλο Ναι. ή με τον Αντίνο Αλμπάνη? Με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, γιατί πιστεύω ότι θα έβρισκε τον τρόπο να βγούμε από αυτό το σανσέρ. Όχι ρε γα***, μείναμε. Χάθηκε ο Αγγελόπουλος. Έχεις καταρχήν ένα πολύ ωραίο λογαριασμό στο Instagram. Να είσαι καλά. Έχουμε θαυμάσει πολλά έτσι κατά καιρούς από σένα. Πρόσφατα το αγαπημένο μας ξέρεις ποιο ήταν. Το σανσέρ με τον Πέτρο. Πώς το σκεφτήκατε? Όχι, δεν είναι. Αυτά δεν γίνονται με σκέψη. Πήγα στην πρόβα τη Δευτέρα, με πιάνει ο Πέτρο, μου λέει: Έλα, μου λέει να κάνουμε βιντεάκι με το σανσέρ. Ποιο σανσέρ, του λέω. Μου λέει: Δεν άκουσα αυτό και αυτό. Έλα, Πέτρο, τώρα του λέω. Έλα, μου λέει: Γελάσουμε. Μπήκαμε στο σανσέρ, το κάναμε, γεια. Μια λήψη. Εσύ να τώρα αυτή η ατάκα σε πείραξε? Σοκ, καλά. Τι να μου πειράξει, δεν μου πειράξει. Άκουσα να δει. Στη ζωή μου μέχρι σήμερα, στα 36 μου, δεν έχω αγοράσει κανένα. Ποτέ. Οπότε ο καθένας είναι ελεύθερος και ήσυχος να κάνει τις επιλογές του και να προχωράει μπροστά και να πηγαίνει όπου θέλει. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να κρίνω, ούτε για να επιβάλλω, ούτε για να απαιτώ. Να σου πω κάτι. Θα με ενοχλούσε αν έλεγε αυτό που θέλει να μείνει στα σανσέρ. Δήλωσε με ποιο θέλει να βγει από το σανσέρ. Καταλαβαίνεις. Έχεις δεχτεί περίεργη προτάσεις μέσω Instagram. Από ανήθικη μέχρι μια πολύ περίεργη πρόταση για δουλειά. Ναι, για δουλειά πολλές φορές. Ειδικά για συνεργασίες που έχουν να κάνουν με το Instagram. Είναι σύνηθες να σου στέλνουν στο Instagram μηνύματα για να σου κάνουν μια πρόταση. Τώρα να ζητήσουν να με χρηματίσουν για να περάσουμε μια βραδιά μαζί. Ναι, κάτι μου έχουν στείλει και εμένα. Στο παρελθόν κάτι ακραίο πολύ και με εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Που λες τώρα, φίλε. Ναι, φίλε, τώρα είσαι αυτά τα λεφτά. Γιατί θες να δώσεις τον Αλμπάνι. Δηλαδή πήγαινε εδώ στον Μπρατ Πιτ, στον Τζουντ Λο, να πιάσουν τόπο. Ήταν τύπου σου δίνω 200.000 ευρώ για. Και μάλιστα δεν ήταν και ακριβώς για να γίνει πράξη. Ήταν για να γίνει κάτι. Δεν μπορώ τώρα να το πω. Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο φετιχιστικό το ζήτημα.